παιχνίδια που έχουν σημαδέψει τις δύο ομάδες αλλά και εμένα αγωνιστικά ήταν τα μπαράζ της Ρόδου, που βρεθήκαμε δύο ομάδες επαρχιακές να παλεύουν για την σωτηρία τους. Πολύ δύσκολα παιχνίδια, πολύ μεγάλη πίεση. Εμείς κάναμε δύο νίκες, έναντι μία του ΠΑΣ και μείναμε στην κατηγορία. Επειδή αυτές οι δύο ομάδες είναι επαρχιακές και είναι μεγάλες ομάδες, η μεταφορά ενός παίχτη από μία ομάδα σε μία άλλη σίγουρα δεν περνάει παρατήρητη. Όμως σίγουρα εγώ αγαπήθηκα από τον Όφη, πάλεψα για αυτή την ομάδα. Σίγουρα αυτό που μου μένει είναι μία γλυκιά γεύση όταν ήρθα αντίπαλος του Όφη. Θυμάμαι ότι η πρώτη μου αποστολή ήταν ταξίδι στην Ισλανδία με το Ρέκιαβικ, ένα παιχνίδι UEFA. Πολύ μεγάλες στιγμές, πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Και κάθε στιγμή που έμεινα στον Όφη 9 χρόνια την έζησα ξεχωριστά. Ο παρονομαστής είναι ότι παραμένει μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και εμένα είναι η ομάδα μου και την υποστηρίζω πάντα. Στο σημερινό αγώνα έρχονται αντιμέτωπες δύο μεγάλες επαρχιακές ομάδες που τη δεδομένη στιγμή καίγονται για τους βαθμούς. Ο Μεν Πας παίζει το ίσως τελευταίο του χαρτί για να παραμείνει στην κατηγορία. Ο Όφη με μία νίκη ίσως εξασφαλίζει την παραμονή του και κοιτάζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία την καινούργια χρονιά. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, ιδιαίτερο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή ο Όφη βρίσκεται σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση. Έχει μία ηρεμία μετά τα όσα συνέβησαν στο προηγούμενο, το προηγούμενο καιρό. Ο Δε Πας Γιάννενα νομίζω ότι έχει αρκετά προβλήματα μετά την απόφαση του Προέδρου να αποχωρήσει. Έχει και αγωνιστικά προβλήματα, παίζει το τελευταίο του χαρτί. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Όφη είναι λίγο σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Όμως σε όλα θα κρυθούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Καθαρή ανάμνηση. Θα πω εδώ εντός έδρας 1-0 που έχουμε κερδίσει τον Απόλλων Αθηνών με ένα γκολ τότε του Καραβίδα και το θυμάμαι γιατί μου είχε κάνει εντύπωση το όνομα. Ήταν μετά το 80 στο τέρμα πάνω από την 1. Είναι η Ατλέτικο, είναι ο Πλατανιάς. Θα πω μια ήττα. Θα πω το 1-4 από την Μποαβίστα που ρίχνει καρέκλες και είμαστε την 4 χωρίς μπλούζα. Και έχουν ανοίξει ουρανοί και την άλλη μέρα γράφουν οι Πορτογάλοι. Μα τι τρελή είναι αυτή η κριτική. Τρώγανε 4 γκολ, είχαν ρίξει ουρανοί και δεν έφυγε άνθρωπος. Τραγουδούσαν όλο το βράδυ.
Θα το πω κομψά, ψηλώνω. Είναι το δεύτερο μου σπίτι. Έχω πάει από την 1 μέχρι την 4 και από την 4 μέχρι την 1 σε ένα αγώνα. Από το άγχος μου και από την ίδια. Δεν υπάρχει. Είναι το δεύτερο μου σπίτι. Μετά την οικογένεια, ρε παιδί μου, τι να σου πω, είναι σαν στο σπίτι μου κάτι τέτοιο. Είναι αυτό το συνέστημα ακριβώς. Όταν κερδάμε, όλα καλά. Όταν χάνουμε, μεγάλη Παρασκευή. Δύσκολα τα πράγματα. Είναι όπως πηγαίνει η αγωνιστική, η ομάδα, πηγαίνει και η ζωή μας και ψυχολογικά και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το μάτς με τα Γιάννα είναι το δεύτερο εντός έδρας μάτς στα play-outs. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά αυτή την εβδομάδα ώστε να αντιμετωπίσουμε τα Γιάννα και να πάρουμε την νίκη και να δώσουμε τη χαρά στους οπαδούς του Όφη, όπου τις στερήσαμε από το προηγούμενο μάτς. Το κίνητρο της νίκης μπροστά στον κόσμο του Όφη είναι πολύ μεγάλο, πόσο μάλλον όταν έχουμε να πάρουμε καιρό νίκη μπροστά στους φιλάθλους. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και ενάντια στο Μπάς Γιάννα, ώστε να τους δώσουμε την ευχαρίστηση. Εγώ είμαι έτοιμος, νιώθω καλά. Ο προπονητής δείχνει ότι πιστεύει στα νέα παιδιά, οπότε περιμένω να μου δώσει την επόμενη ευκαιρία ώστε να αγωνιστώ μπροστά στους φιλάθλους του Όφη και να δώσω το 100%.